Έχετε ήδη τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκτήστε τον τώρα από τα ΚΕΠ ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε ασφαλιστικά ταμεία. ΑΜΚΑ, μου τα έλεγαν. ΑΜΚΑ. Αλλάζουμε το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κάνουμε πράξη την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αυτή η κάρτα είναι εδώ που θα πρέπει να πάρουν οι ασφαλισμένοι. Είναι κάτι σαν πιστωτική κάρτα. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και αυτός εδώ είναι ο αριθμός τους. 11 νούμερα. Αυτός εδώ, ο πρώτος αριθμός είναι τότε που γεννήθηκα. Εγώ είναι δική μου αυτή, Παπαδάκη, το βλέπετε. 25/8/79 έχω γεννηθεί. Ναι, το 79. Έτσι, 25/8/79 είναι ο αριθμός, είναι η ημερομηνία γεννήσεως. Τα 2, 4, 6 πρώτα νούμερα. Έτσι δεν είναι, κύριε? Τα 6 πρώτα νούμερα, ναι. Και μετά ακολουθούν 2, 4 και ένα 5, τα οποία είναι ο κωδικός. Διάφοροι κωδικοί ανάλογα με το ταμείο. Τι είναι ο ΑΜΚΑ? Ο ΑΜΚΑ είναι σαν τον αφημί. Όπως λέμε αφημί, αυτός αριθμός, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, έρχεται και ο ΑΜΚΑ. Τι είναι αυτός ο αριθμός? Είτε πάτε στα ΚΕΠ και σας δίνουν για εσάς τη γυναίκα σας, το παιδί σας και το άλλο σας το παιδί. Δηλαδή, αν το παιδί γεννήθηκε σήμερα, αύριο πρέπει να έχει ΑΜΚΑ. Γιατί? Γιατί θα χρειαστείτε τον γιατρό, θα χρειαστείτε το ένα, θα χρειαστείτε το άλλο, πρέπει να έχετε αυτόν τον αριθμό. Είναι ένας ενιαίος αριθμός Μητρώου για την εργασία αλλά και την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, όταν πάτε να πιάσετε δουλειά, χρειάζεται ο ΑΜΚΑ για να αρχίσει να σας κολλάει τα ένσημα, να σας κολλάει, να τα καταχωρεί, γιατί τώρα είναι ηλεκτρονικά. Και είναι υποχρέωση όλων. Από 1η Ιουλίου πρέπει να έχουν όλοι. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται. Εμένα μου ήρθε αυτόματα, δεν έκανα τίποτα. Ναι. Αυτοί που είναι νεότερα ασφαλισμένοι. Πόσο ήρθε σε φάκελο μέσα? Σε φάκελο μέσα. Και έλεγε Ρούσος. Ρούσος Γεώργιος, ναι. Τα στοιχεία μου. Όλα κάρτα ήρθε ή χαρτί? Σε φάκελο κανονικά. Σε φάκελο, σε φάκελο και είναι πιστωτική κάρτα. Και είναι σαν πιστωτική κάρτα. Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα βιβλιάρια σας να δείτε αν σε αυτό το αυτοκόλλητο η κυρία είναι στο ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής. Έτσι. Η συνάδελφός μας είναι στο ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής. Η καλή μας συνάδελφος. Και την ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στο αυτοκόλλητο που της βάλανε πάνω στο βιβλιάριο έχει και ΑΜΚΑ. Το βλέπετε? Δεν βγήκε το ρημάδι το Υπουργείο να πει ότι όσοι στο ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, να το, εδώ, του ΙΚΑ, το βλέπετε? Το έχει και σε νάιλον μέσα, ωραία, με τα χαρτιά της. Απίστευτη. Ρε, θηρίο είναι. Κοιτάξτε εδώ. Φοβερή. Φοβερή. Ωραία αυτοκόλλητα. Χαμός κυρίου. Βλέπετε εδώ. Και στο τελευταίο αυτοκόλλητο το δεσποινάκι μας, έτσι, είχε τον ΑΜΚΑ. Να το. Η πλάκα είναι, οπ, ότι έχει ΑΜΚΑ από το 8. Να το. Παιδιά, απίστευτο. Ανοίξτε τα βιβλιάρια σας. Από το 8 είχε ΑΜΚΑ. Γεια σου, Δέσποινα. Παιδιά, Γιώργο, ξέρεις τι κάνουν στον κόσμο? Γιώργο, το έχει καταλάβει? Όχι. Εγώ, η Δέσποινα είχε από το 8 ΑΜΚΑ. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που έχουν ΑΜΚΑ από το 8. Λοιπόν, μπήκε η Δέσποινα στον υπολογιστή να δει αν είναι αυτός ο ΑΜΚΑ τελικά. Αυτός είναι. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες. Άρε, τι χώρα είναι αυτή. Έχει δώσει ΑΜΚΑ το ΙΚΑ από το 8 και στέλνει τον κόσμο πάλι στα ΚΕΠ για να βρουν αριθμό ασφαλισμένου. Είναι απίστευτη η αποκάλυψη, παιδιά. Έχει από το 8 η συνάδελφός μας ΑΜΚΑ και της λένε τρέχα στο ΚΕΠ για να το πάρεις. Μα αφού έχει από το 8 η γυναίκα. Να το. Δεν το ξέρω. Να το. Λειτουργεί το μηχανογραφικό, ξέρουμε? Δεν έχει ακόμη ανοίξει το ΚΕΠ. Έχουν έρθει οι υπάλληλοι, κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, για το καλό όλων βέβαια. Βεβαίως. Να σημειώσουμε ότι στα σπίτια όσοι ούτε είναι... Ούτε νούμερα δεν μας δίνουν να πούμε στη σειρά. Ούτε νούμερα, ε. Καθόμαστε εδώ λες και είμαστε πρόβατα, μωρέ. Και πρόβατα να ήταν, θα είχαν κάποιο νούμερο, κάποια σειρά. Εδώ, μετά από λίγο θα γίνει τέρμπι εδώ. Μετά από λίγο θα γίνει τέρμπι. Γιατί τώρα μεταξύ σας, έτσι ξέρετε ποιος έχει έρθει πρώτος. Μεγάλη δουλειά τώρα. Υπάρχουν όμως κάποιοι από Θεσσαλονίκη που αντιδρούν με αυτόν τον αριθμό. Για να πάμε Θεσσαλονίκη, να καλημερίσουμε τον φίλο μας. Καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Αυτιά. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σε αυτόν τον αριθμό δεν θα μπορεί να γίνεται καμία συναλλαγή για περίθαλψη και ασφάλιση. Μέχρι τα τέλη του 2008 θα έπρεπε όλοι να είχαν ενταχθεί στο νέο σύστημα, μόνο που ελάχιστοι από τα 7 εκατομμύρια δικαιούχων έχουν εφοδιαστεί με τους ειδικούς κωδικούς και η ιστοσελίδα που ενημερώνει για το πρόγραμμα είναι εκτός λειτουργίας. Παραμύθι χωρίς τέλος. Παχές υποσχέσεις της Υπουργού Απασχόλησης Φάνης Πάλι Πετραλιά για τους περιβόητους αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, έργο πνοής και ουσίας που αφέθηκε στη τύχη του και αναμένεται να ταλαιπωρήσει τους επόμενους μήνες εκατομμύρια πολίτες.
Το σύστημα μηχανοργάνωσης με το μοναδικό αριθμό για κάθε πολίτη, ουσιαστικά ένα αφημί για την ασφάλιση, που θα επέτρεπε την απείρως καλύτερη εξυπηρέτηση συνταξιούχων και εργαζόμενων και θα διασφάλιζε τη διαφάνεια στη λειτουργία των ταμείων, έμεινε ημιτελές με προσωπική ευθύνη της κυρίας Πετραλιά. Οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Όταν καθυστερεί κάτι, η πολιτική ηγεσία είναι και υπεύθυνη για την μη εφαρμογή του μέτρου. Πρέπει άμεσα να γίνει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλειας. Η παράταση στην παράταση ενός έργου που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από καιρό. Και ως τότε τι θα κάνουν εκατομμύρια συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που αισθάνονται ακάλυπτοι και ταυτόχρονα εξακολουθούν αδίκως να ταλαιπωρούνται καθημερινά. Σήμερα λοιπόν εμείς σε αυτό το νομοσχέδιο και στο τρίτο του μέρος που αφορά στα θεσμικά καθιερώνει τον ΑΜΚΑ. ΑΜΚΑ είναι ο μοναδικός και πλέον από το 2009 υποχρεωτικός αριθμός. Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ας πούμε. Έναν ασφαλισμένο, mm-hmm. ο οποίος κάτι όμως σαν πλέον, αφημί, δηλαδή, σαν το αφημί που έχουμε. Ο οποίος όμως πλέον είναι υποχρεωτικός και για την εργασία. Και για την εργασία και για την ασφάλιση. Και θα ακολουθεί τον κάθε Έλληνα σε όλο του τον βίο, τον ασφαλιστικό του βίο. Μάλιστα. Και τον εργασιακό λοιπόν, του. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Και τώρα ακούστε, ο εργαζόμενος από τη στιγμή που πλέον και για την εργασία έχει τον ένα και μοναδικό και υποχρεωτικό αριθμό, ναι. ο οποίος θα είναι πάνω σε όλα του τα χαρτιά, δεν θα μπορεί να έχει εργασία χωρίς να είναι παντού. Δηλαδή ο Πακιστανός, ο Κακόμοιρος, που είναι Κακόμοιρος αλλά είναι λαθρομετανάστης, λαθρέα εδώ, ο οποίος δουλεύει με χαμηλό μερογκάλος και ανασφάλιστος και χάνει και το ασφαλιστικό και αυτό. Τώρα δηλαδή, επειδή θα πρέπει να έχει έναν αριθμό, έτσι θα τον πιάσετε, ας πούμε, τον εργοδότη ή να πω τι. Είπαμε ότι όλοι πρέπει να έχουν αυτόν τον μοναδικό αριθμό και για την εργασία και για την ασφάλιση. Ναι. Μαζί με τα μεικτά κλιμάκια διαφορετικών διευθύνσεων θα είναι το μεγαλύτερο όπλο και ιδιαίτερα ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης για την εισφοροδιαφυγή. Για τη διασταύρωση των στοιχείων που δεν έγιναν ποτέ. Ενώ εμείς επενδύουμε στα θετικά ενός τέλειου νομοσχεδίου, χωρίς προεδρικά διατάγματα και χωρίς παραπομπές. Σας ευχαριστώ. Μαζί με τις ταυτότητες όμως, επανήλθε και το θέμα του αριθμού 666 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σέγγεν. Αλλά αυτό νομίζω ότι μας γυρνάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή είναι τρελό να μιλάμε για την ταυτότητα και να απομονώνουμε ότι μόνο για την ταυτότητα δεν πρέπει να ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μια αναγνώριση. Μου φαίνεται ότι είναι τρελό να υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Ηλεκτρονική ατζέντα Wings. Ανοίγει μόνο με την ηλεκτρονική σου κάρτα. Ανοίγει μόνο με την ηλεκτρονική σου κάρτα. Ανοίγει μόνο με την ηλεκτρονική σου κάρτα. Ηλεκτρονική ατζέντα Wings. Μαζί. Επειδή στην Ελλάδα μας την διοικούν πλέον οι ευρωμασόνοι προδότες πολιτικοί, αποφάσισαν να βάλουν και τον ΑΜΚΑ όπως προείπαμε. Βλέπετε εδώ και την κυρία εντός παρανθέσεων Πετραλιά, τη φώνησα, τη δολοφόνο, που επιβάλλει δικτακτορικό το τρόπο, εβραϊκό και αντίχριστο το τρόπο, τον ΑΜΚΑ, και όποιος δεν τον πάρει δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχεις δουλειά, πεινάς, τρέχεις από εδώ από εκεί, δεν έχεις περίθαλψη, δεν έχεις σύνταξη, δεν έχεις φάρμακα, πεθαίνεις. Είναι φώνησα η κυρία. Γι' αυτό πηγαίνει στα ψεύδο ολοκαυτώματα των Εβραίων. Και όποιος τους ψηφίζει συμμετέχει στην αντίχριστη προδοσία της. Η άλλη, νούμερο 2, δολοφόνος και φώνησα, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η κόρη του προδότη Μητσοτάκη, που όταν πήγε μία επιτροπή με τον συγχωρεμένο τον Αριστοτέλη Δελύμπαση, το θεολόγο και συγγραφέα, να της πει ότι να μην σφραγίσει την Ελλάδα, εκείνη ξέρετε κύριε την κύριε Σετέ, και είπε είτε το θέλετε είτε όχι, η Ελλάδα θα σφραγιστεί. Προσέξατε πολύ, όποιος συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ή τους αντίχρονους τους κομμουνιστές, συμμετέχει στην προδοσία και εν ημέρα κρίσεως δεν θα είναι λίγη η τιμωρία του, γιατί είναι συνειδητός προδότης. Θα συνταχθεί
με τον Ιούδα. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί και με τη βοήθεια του Θεού που κάνουμε αυτή την προσπάθεια και εκπρόσωποι του Συλλόγου Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πρέπει να ενημερώσουμε άμεσα τον ελληνικό λαό, όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και όλο τον ελληνικό λαό. Οι σκοτεινές δυνάμεις αποφάσισαν να αριθμοποιήσουν και να νομεροποιήσουν τον κόσμο και ειδικά την Ελλάδα μας και τους Έλληνες. Δεν θέλουν να έχουμε ένα όνομα και επώνυμο, να είμαστε βαθισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και να έχουμε το επώνυμό μας, αλλά θέλουν να μας δώσουν ένα νούμερο, να εκεί επάνω να εστιαστούμε. Αυτό το νούμερο είναι ο αριθμός ΣΑΜΚΑ, που όπως δήλωσαν η κυρία Πετραλιά και όλοι οι άλλοι οι υπεύθυνοι των Υπουργείων Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι χωρίς αυτό τον αριθμό δεν θα μπορούμε να κάνουμε καμία συνεργασία, ούτε συνταξιοδότηση, ούτε να μπορούμε να πιάσουμε εργασία, ούτε να έχουμε την επιχείρησή μας, ούτε να κινηθούμε μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτός είναι ένας δικτακτορικός τρόπος. Προσέχτε την απάτη. Η απάτη είναι ότι πρώτον στέλνουμε το νούμερο. Και λένε πολλοί χριστιανοί, τα λέγουμε αυτά γιατί ζητούν να απαντήσει πολλοί χριστιανοί στις ερωτήσεις. Μα λέει, στέλνουν μόνο νούμερο. Μα φυσικά δεν θα σου δώσουν κάρτα, γιατί κάνανε τεστ αυτοί και είδαν ότι όλοι αντιδρούν στις κάρτες, στο barcode και στη μαύρη ταινία και στο τσιπάκι και στο δίνουν πρώτα έτσι για να το πάρεις. Μόλις το πάρεις, έχουν δηλώσει, έχουμε εφημερίδα που δήλωσε ότι μόλις το πάρεις